Πολιτικό χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός το θέμα του προγράμματος Λιτεραλία στα νησιά των Βορείων Σποράδων που χάθηκε, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ανάπτυξη της περιοχής. Το ύψος του προγράμματος έφτανε τα 5 εκατομμύρια ευρώ και θα έδινε μια σημαντική οικονομική ανάσα στα νησιά. Ωστόσο, το Υπουργείο Ανάπτυξης απέρριψε τη σχετική πρόταση της ΚΕΚΑΝΕΜ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Κώστα Αγοραστού, που χαρακτήρισε σήμερα μετέωρη νομικά την επίμαχη απόφαση. Το Υπουργείο δεν αντιλαμβάνεται ότι με αυτόν τον τρόπο που διαχειρίζεται τα προγράμματα, θολώνει την εικόνα της διαχείρισης του προγράμματος του Λιτεραλίας, δημιουργεί πρόβλημα στην απορροφητικότητα που δεν έχει του προγράμματος, δημιουργεί πρόβλημα στην ελληνική οικονομία και βάζει τροχοπέδι στην περιοχή και στην ανάπτυξη της περιοχής σε μια δύσκολη περίοδο. Αυτό που έγινε είναι μια κατάφορη αδικία, μια μεγάλη αδικία για την περιφέρεια Θεσσαλίας και για τα νησιά. Ήδη η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατέθεσε ένσταση στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος, ενώ ο Κώστας Αγοραστός επέκρινε τον πρόεδρο της Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου και Δήμαρχο Μουρεσίου Γιώργο Αντώνογλου και τον πρώην πρόεδρο της εταιρείας και πρώην δήμαρχο Σιπιάδο Σταμάτη Βακούλα, που κατήγγειλαν την ΚΕΚΑΝΕΜ, στην οποία είχε ανατεθεί αρχικά η υλοποίηση του προγράμματος, υποστηρίζοντας ότι εν λόγω εταιρεία δεν είναι βιώσιμη. Γίνεται μία πρωτόγνωρη, ανομιμοποίητη, ξαφνική, χωρίς αιτία καταγγελία, η οποία κατά γενική ομολογία των υπηρεσιακών παραγόντων οδήγησε στο να ψάξουν την εταιρεία της ΚΕΚΑΝΕΜ από την αναπτυξιακή Πηλίου, όχι τυχαία και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τα τελευταία του Δημάρχου, που είναι και πρόεδρος της αναπτυξιακής, που λειτουργήσε στη λογική ότι να ψοφήσει κατσίκα το γείτονα. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι τον Νοέμβριο του 2011 ο τότε Υφυπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης είχε αποδεχτεί την πρόταση της ΚΕΚΑΝΕΜ για την υλοποίηση του Λιτεραλία Σποράδων. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα η νέα Υπουργός Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου απέκλεισε την ΚΕΚΑΝΕΜ από το διαγωνισμό. Εδώ πέρα τώρα βρισκόμαστε στον κόσμο της αλήθειας και να σταματήσουν οι μικροί κομματικοί παραταξιακοί ελιγμοί, να σταματήσει αυτό το διαζύγιο με τον ορθολογισμό και να προχωρήσουμε για να σώσουμε το πρόγραμμα. Πιστεύουμε ότι θα πριτανεύσει και μετά τις εκλογές η λογική και ο ορθολογισμός και στη διαχειριστική αρχή, γιατί εμείς δεν λέμε το θέλουμε έτσι και έτσι, με το έτσι θέλω, το θέλουμε γιατί το δικαιούμαστε.